Τώρα να πάμε στους σταθμούς του Διοδίων, όχι στους 38 σταθμούς των Διοδίων της Εγνατίας Οδού, λένε ο ένας μετά τον άλλο οι τοπικοί φορείς και οι επαγγελματίες, οι οποίοι προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε βάρος της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τη λειτουργία σταθμού Διοδίων 10 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννα και 29 χιλιόμετρα από το Μέτσοβο, στην Παμβότιδα Δροσοχωρίου Ιωαννίνων και τη λειτουργία σταθμού Διοδίων στο Αρδάνιο της Αλεξανδρούπολης και στη Μέξτη Αλεξανδρούπολης. Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι η Ήπειρος και η Θράκη προσφεύγει στην δικαιοσύνη και στα δικαστήρια, αντιδρώντας και ο κύριος Κιαχρημάνης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Δήμαρχοι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μια τέτοια αντίδραση, παρά μόνο κάποιες φωνές, όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Τι κάνει η Δυτική Μακεδονία τώρα σε αυτά που θα δούμε στην πορεία που έρχονται? Πρέπει, Δημήτρη, η τηλεόραση του ΟΓΕΣΤ να αναδείξει και να αναδεικνύει καθημερινά διαφορετικά θέματα, θέματα τα οποία πρέπει και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης και να παίρνουν θέση με θετικοί εκπρόσωποι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση κανένας μα κανένας δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, για ακόμη μια φορά, φέρνοντας την δημοσιότητα τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από τους σταθμούς Διοδίων, θα αναγκάσουμε τους θετικούς εκπροσώπους να βγουν από το καβούκι τους στην κυριολεξία και να ομιλήσουν. Τι σκέπτονται να κάνουν και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Ακούσαμε πολλές φορές να μιλάνε, ναι, και μέσα από τα στούντιο να λένε αντίδραση. Πότε? Δεν είδαμε μια πραγματική αντίδραση. Προσφύγετε στη δικαιοσύνη, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Σιμανδράκο, αντιπεριφερειάρχη Χερβάνων, κύριε Δήμαρχε Βοίου, κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Πλακεντά, αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, όσον αφορά αυτά τα Διόδια. Διαμαρτυρηθείτε, κάντε μια προσφυγή στη δικαιοσύνη. Και ο κύριος Σιμανδράκος πιέζεται μέσα από την ενημέρωση η οποία γίνεται προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας από την πλευρά του καναλιού, του σταθμού του West. Και ο Δήμαρχος Γρεβενών. Και ο Δήμαρχος Γρεβενών και ο Δήμαρχος του Δήμου Βοΐου, ο οποίος ξέρει πολύ καλά να ευχαριστεί το κρατικό ραδιόφωνο και όχι τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνει τα δικά του παιχνίδια. Καλώς ή κακώς θα το δούμε αυτό. Στη δικαιοσύνη πρέπει να πάνε και να προσφύγουν. Αλλά κανένας δεν ομιλεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ξέρουν να σηκώνουν τις σημαίες της υποτιθέμενης επανάστασης και αντίστασης, αλλά αυτές κρατούν πάρα πολύ λίγο, έχουν πολύ μικρή διάρκεια. Ωραία, να το δούμε λίγο και το ρεπορτάζ. Το 24ωρο. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, οι φορείς όμως της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης κινούνται σε ένα διαφορετικό Ήπειρο, επίπεδο. Και περισσότερο Ήπειρο, κύριος Κιαχρημάνης. Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αυτό της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας και θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα των πολιτών που ζουν στα όρια τα οποία και έχουν την ευθύνη. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι μέσα, τοπικοί φορείς ζητούν την αναστολή και ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τη δημιουργία νέων σταθμών Διοδίων λόγω αντισυνταγματικότητας και υπέρμετρης οικονομικής επιβάρησης. Η μία μετά την άλλη κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές για την κατάργηση των νέων σταθμών Διοδίων που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Η Εγνατία Οδός θα μετρά συνολικά 38 σταθμούς Διοδίων, 18 με τοπικούς και 20 πλευρικούς, σύμφωνα με την από 29 Μαΐου 2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών, Ευκλήδη Τσαδοκαλώτου και Χρήστου Σπύριτση, αντίστοιχα. Στην Εγνατία μέχρι τώρα λειτουργούν 8 σταθμοί Διοδίων και συγκεκριμένα στην Τύρια, περιοχή Παραμυθιά στη Θεσπρωτεία, στο Μαλακάσι, περιοχή Μετσόβου, στον Πολύμηλο Κοζάνη, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκη, στην Ανάληψη, περιοχή Λαγκαδά, στη Μουσταίνη Καβάλα, στον Ίασμο Κομωτινής και στον Προμαχώνα Σερών. Οι νέοι σταθμοί Διοδίων, πλέον του ότι έχουν προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, από όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός, παράλληλα επιφέρουν υπερβολικά μεγάλη επιβάρηση στους οδηγούς των οχημάτων, αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό το κόστος μεταφοράς των αγωθών προϊόντων κλπ. Αλήθεια, οι λαλίστατοι και οι πρόωροι επαναστάτες της Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν μια περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία πάρα πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά, τι έχουν να πούν για αυτά τα πράγματα? Δεν έχουν άποψη. Δηλαδή, το να βγάζουμε μία ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου και να λέμε διαμαρτυρόμαστε, εγώ δεν το δέχομαι. Από κανέναν από τους αυτοδιοικητικούς. Να βγουν ενεργά και να φωνάξουν και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και μας λένε όταν μας βλέπουν έξω, μα μας αγριεύετε γιατί και τα κάνετε έτσι. Μα τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να σας αγριέψουμε όταν εσείς? Εγώ περιμένω να δω, Θεόφιλε, να μπουν τα Διόδια και να δούμε τι αντίδραση θα έχουν. Να πούνε την αλήθεια στον κόσμο. Μπορείτε, κύριοι, να διοικήσετε και να διεκδικήσετε μέσα από αγώνες να κερδίσουν οι πολίτες των Δήμων που εκπροσωπείτε και τη περιφέρεια που εκπροσωπείτε. Αν δεν μπορείτε να πάτε σπίτια σας ή να μας πείτε ότι εμάς μας ενδιαφέρει να παίρνουμε την αποζημίωση και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μέση λύση. Δεν υπάρχει μέσο βέζικη λύση. Δύο είναι τα πράγματα. Ή είσαστε αγωνιστές προς όφελος της κοινωνίας ή δεν είσαστε. Καθαρά πράγματα. Μάλιστα. Αν δεν μπορείτε, πηγαίνετε σπίτια σας.